Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο μέρος εκπομπής. Θα πιάσουμε ένα θέμα και θα πραγματοποιήσουμε μία σύνδεση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου, μία ξεχωριστή, ή για να είμαι ακριβής, μία ακόμα ξεχωριστή πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που ενώνει δυνάμεις με το Σύλλογο Φυσικών Κρήτης και δίνει την δυνατότητα σε μαθητές, θα το ξαναπώ, πρώτης και δευτέρας λυκείου να πραγματοποιήσουν κάποια συμμετοχή, να έχουν κάποια συμμετοχή σε κάποιες διαδικτυακές αναφορές που αφορούν την αστροφυσική. Περισσότερα θα μας πει ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο σχολείο λοιπόν αστροφυσικής είναι γεγονός. Να πούμε πολλά μπράβο και συγχαρητήρια. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το εγχείρημα. Βεβαίως. Την τελευταία χρονιά όλοι μας, τόσο οι μαθητές στο σχολείο, όσο και εμείς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, λόγω των συγκυριών, εκπαιδευτήκαμε αρκετά καλά στην διαδικτυακή εκπαίδευση. Και οι μαθητές στα σχολεία παρακολουθούσαν και εμείς στο Πανεπιστήμιο κάναμε μαθήματα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φυσικών Κρήτης, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλά να καλύψουμε ένα μικρό κενό το οποίο υπήρχε στην εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα αστρονομίας και αστροφυσικής, προσφέροντας αυτά τα δωρεάν σεμινάρια, ένα κύκλο σεμιναρίων που καλύπτει όλο το εύρος της σύγχρονης αστροφυσικής, χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι, μέλη του Ινστιτούτου Αστροφυσικής και συνάδελφοι, οι οποίοι είναι καθηγητές στο τμήμα φυσικής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα δώσουν 8 διαλέξεις σε 8 Σάββατα, ξεκινώντας από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, σε επιλεγμένους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου από όλα τα λύκεια της Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αν πάνε στην ιστοσελίδα η οποία έχει ανακοινωθεί, να μας γράψουν τα στοιχεία τους, να μας γράψουν και δύο λόγια γιατί θεωρούν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο. Και στη συνέχεια εμείς με την βοήθεια των συναδέλφων που είναι καθηγητές σε ηλικία της χώρας και μπορούν καλύτερα να αξιολογήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, θα επιλέξουμε γύρω στους 150 από αυτούς. Ελπίζουμε από όλα τα ηλικία της Θα υπάρξει Κρήτης. Λοιπόν μία αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι, κοιτάξτε, λίγο τυπική θα έλεγα. Δεν είναι, αν δεν υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, θα πάρουμε όλους όσους ενδιαφερθούν. Αν το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, τεχνικά είναι λίγο δύσκολα να τους εξυπηρετήσουμε, γιατί κοιτάξτε, οι διαλέξεις είναι ζωντανές. Οπότε αν έχεις ένα κοινό το οποίο είναι 200 ή 300 άτομα, είναι δύσκολο για τους ίδιους αυτούς που παρακολουθούν να κάνουν ερωτήσεις, να τους απαντήσουμε άμεσα κτλ. Οπότε αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο θα βάλουμε τον περιορισμό. Δεν είναι γιατί θέλουμε να πάρουμε μόνο τους καλούς μαθητές, καταλάβατε. Είναι καθαρά πρακτικό σε αυτή τη φάση. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, κύριε Χαρμανδάρη, καθώς δίδεται ένα κίνητρο στη νέα γενιά, σωστά, σε μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου, να ανακαλύψουν την κατανόηση του κόσμου που τους περιβάλλει. Συμφωνώ και επαυξάνω. Στις τάξεις αυτές, πριν τα παιδιά φτάσουν στην τρίτη λυκείου που έχουν άλλα άγχη με τις πανελλήνιες κτλ., νομίζω ότι η αστρονομία, όλοι μας θα το έχουμε αισθανθεί από τότε που κοιτάμε τα μάτια στο βραδινό ουρανό, έτσι ένα καλοκαιρινό βράδυ, και βλέπεις τα αστέρια να ανατέλουν και να δίουν, βλέπεις τους πλανήτες να κινούνται στον ουρανό. Προσπαθήσεις να καταλάβεις, όπως έγινε και στην αρχαιότητα, όταν ο άνθρωπος έκανε τα πρώτα βήματά του στην επιστήμη, θα προσπαθήσεις να καταλάβεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό το οποίο εμείς νομίζω έχουμε αρκετά καλή εμπειρία οι συνάδελφοι να το κάνουμε, είναι να μην παρουσιάσουμε την αστρονομία ως γεωγραφία του ουρανού, απλή απομνημόνευση αποστάσεων και μεγεθών και τα λοιπά, αλλά να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με βασική γνώση της φυσικής, την οποία έχουν τα παιδιά ήδη τελειώνοντας το γυμνάσιο, γιατί συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε και πώς πραγματικά να μπορούσαν να πιστούν ότι αυτά που λέμε είναι λογικά και δεν είναι αποτέλεσμα απλής απομνημόνευσης. Και πραγματικά εγώ προσωπικά πιστεύω, και οι συνάδελφοι οι οποίοι συνεργαζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, ότι αυτός ο τρόπος, η ανάπτυξη αυτού του κριτικού τρόπου σκέψης, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά
σε θέματα ανεξάρτητα του στενού αντικειμένου της αστρονομίας ή της φυσικής και γενικότερα. Πώς να τους βοηθήσουμε δηλαδή να εφαρμόσουν αυτόν τον λογικό τρόπο σκέψης και σε άλλα προβλήματα που συναντάμε στην καθημερινότητα. Υπάρχει ωστόσο, καταγράφεται, παρατηρείται ένα γενικότερο κενό στην εκπαιδευτική διαδικασία, σωστά? Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, συγκεκριμένα στην αστρονομία υπήρχε στο παρελθόν ένα μάθημα, το οποίο ήταν μάθημα επιλογής, με ένα βιβλίο το οποίο κάποιοι συνάδελφοι το παρακολουθούσαν, άλλοι όχι τόσο, το οποίο σταμάτησε για λόγους στους οποίους το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή κάστοτε εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης το αποφάσισε. Εμείς θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό, αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν είναι δηλαδή και από την άλλη και το κίνητρο που είπατε, από τη μία το κενό, είναι, από την άλλη το κίνητρο. Είναι πολύ συνδυαστικά. Δηλαδή η χαρά της ανακάλυψης, η χαρά του γεγονότος ότι παρατηρείς κάτι και με απλούς συλλογισμούς καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει. Αυτό, καταφέρεις να το κάνεις αυτό, σου δίνει μια αίσθηση και ικανοποίησης και πραγματικά χαράς, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό παιδιά τα οποία πιέζονται για ένα σωρό θέμα. Βέβαια. Η νούμερο ένα απορία της νέας γενιάς μαθητών λυκείου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποια είναι? Αυτό δεν ξέρω να σας πω την απάντηση. Αυτό ίσως το ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι στο Λύκειο. Δεν το ξέρω εγώ. Θέλετε να μας πείτε αν στοχεύετε να γίνει ένας θεσμός? Αναφερόμαστε στο πρώτο σχολείο αστροφυσικής Κρήτης. Δεν ξέρω κατά πόσο, το μόνο σίγουρο θέλετε, να πραγματοποιηθεί, να συνεχιστεί, να καταστεί θεσμός. Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το, δηλαδή, να το καταστήσουμε θεσμό και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και χρησιμοποιώντας το φετινό ως παράδειγμα, για παράδειγμα θα μπορούσαμε να βιντεοσκοπήσουμε και έχουμε σκοπό να βιντεοσκοπήσουμε αυτές τις διαλέξεις, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα το κάνουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε ασύγχρονα. Έχουμε την τεχνογνωσία γι' αυτό. Όπως ίσως γνωρίζετε, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης έχουν υπάρχει το Μάθησης, το οποίο προσφέρει δωρεάν σε όλη την Ελλάδα μαθήματα σε μια σειρά γνωστικών αντικειμένων. Έχει ένα μάθημα αστρονομίας, αλλά υπάρχει μάθημα ιστορίας, λογοτεχνίας, γενικότερα μαθήματα φυσικής, υπολογιστών. Και αυτό γίνεται ασύγχρονα και δωρεάν. Οπότε εμείς, αν βιντεοσκοπήσουμε αυτές τις διαλέξεις και οργανώσουμε το υλικό μας καλύτερα, είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να προσφέρουμε την ίδια γνώση, το ίδιο ποιοτικά, σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, τόσο στην Κρήτη, αλλά ελπίζουμε και σε όλη την Ελλάδα. Και να το κάνουμε πραγματικά ένα θεσμό, ο οποίος να απευθύνεται και να εμπνέει τους μαθητές, οι οποίοι λίγο αργότερα θα γίνουν φοιτητές και σκεπτόμενοι πολίτες. Θα δοθεί μια βεβαίωση συμμετοχής στους μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρώτο σχολείο αστροφυσικής και αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία 22 Μαΐου. Την 22 Μαΐου θα δώσουν και κάποιες εξετάσεις. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αφενός, όπως είπατε, όσοι παρακολουθήσουν αυτές τις διαλέξεις θα τους δώσουμε μια βεβαίωση συμμετοχής, αλλά επειδή θέλουμε να δώσουμε και ένα παραπάνω κίνητρο σε όσα παιδιά ενδιαφέρονται να προσπαθήσουν λίγο πιο συστηματικά να μελετήσουν ή να σκεφτούν για αυτά τα οποία θα τους παρουσιάσουμε. Όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποιες εξετάσεις, οι οποίες θα είναι κάτι πολύ απλό και κάτι εξεζητημένο. Πάλι διαδικτυακές θα είναι φυσικά. Και αυτοί που θα πάνε καλύτερα, οι πέντε πρώτοι, θα τους δώσουμε δώρα βιβλία αστροφυσικής, τα οποία εκδίδουν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και στους τρεις πρώτους θα τους κάνουμε για δύο βράδια επαγγελματίες αστρονόμους. Μέσα στο καλοκαίρι, όποτε αυτοί ευκαιρούν, θα τους πάρουμε πάνω στο αστεροσκοπείο Σχήνακα και θα συνεργαστούν, θα παρατηρήσουν, θα εκτελέσουν αστρονομικές παρατηρήσεις με συναδέλφους που εργάζονται εκεί το βράδυ. Θα παρατηρούν το βράδυ, θα κοιμούνται την ημέρα και ίσως και στην πορεία, ξέρετε, να περάσουν από τα λόγια, να φάνε το υπέροχο φαγητό που έχει εκεί αντικριστό, ένα γαλακτομπούρεκο στην πλατεία. Βέβαια, γιατί και νομίζω όχι. Θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία για τους μαθητές. Γι' αυτό να βάλουν τα δυνατά τους, κύριε Χαλμανδάρη. Ναι, ναι, να τους δώσουμε ένα κίνητρο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς. Τώρα είπατε για γαλακτομπούρικο και για φαγητό στα νόγια, δυστυχώς θα μείνουμε απ' έξω. Τι να κάνουμε, ας καλύψουμε το ρεπορτάζ. Πιστεύω να φάμε κάτι κι εμείς. Σωστά. Είναι θα σας στείλουμε κάτι με delivery. Σωστά. Βέβαια είναι ένα στοίχημα να κινητοποιήσετε τη νέα γενιά και να κλείσουμε με αυτό.
Και σας ευχαριστώ για αυτό το γεγονός ότι αναμεταδίδετε αυτή την είδηση και την κάνετε γνωστή. Είναι κάτι το οποίο εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί εμείς θέλουμε να βάλουμε την ενέργεια. Πιστεύουμε ότι οφείλουμε ως στους φορολογούμενους πολίτες οι οποίοι μας στηρίζουν για να κάνουμε την έρευνα την οποία κάνουμε ως Ινστιτούτο Αστροφυσικής, να δώσουμε και εμείς πίσω στην κοινωνία κάτι και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάμε όλοι ένα βήμα μπροστά. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Εμείς σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε. Η προθεσμία δηλώσεων 1η Μαρτίου του 2021. Σωστά, ναι, υπάρχει χρόνος. Μήνα. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, υπάρχει χρόνος. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.